Να είστε καλά, γερό, γερό. Ορίστε, ό,τι μπορείτε. Μεγαλόπνο έργο αντίστοιχο της ίδρυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στις τοπικές μονάδες υγείας, εγκαινιάζοντας σήμερα την πρώτη τέτοια δομή στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε τη δημιουργία 239 τοπικών ομάδων υγείας σε όλη τη χώρα, οι οποίες, όπως είπε, δίνουν ουσιαστικό περιεχόμενο στην έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλάζουν τη φιλοσοφία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τηρουμένων των αναλογιών έχουν σημασία ανάλογη με την ίδρυση του ΕΣΥ. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα ένα μεγαλόπνο έργο. Ο συνολικός μας σχεδιασμός είναι να φτιάξουμε 239 τοπικές μονάδες υγείας σε όλη τη χώρα το επόμενο διάστημα. Οι πρώτες τρεις, και δεν τυχαίο, ξεκινάνε από την Δυτική Θεσσαλονίκη, τις Δυτικές Συνοικίες. Ξεκινάμε εδώ στον Εύωσμο, στους Αμπελόκηπους, στο Δήμο Παύλου Μελά και θα επεκταθούν βεβαίως, αυτές είναι οι τρεις από τις 33 τοπικές μονάδες υγείας που το επόμενο διάστημα θα εγκαινιαστούν στην υγειονομική περιφέρεια Μακεδονίας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός υπογράμμισε τη σημασία των τοπικών ομάδων υγείας. Πραγματικά είναι μια παρέμβαση που ενισχύει τον κεντρικό πολιτικό στόχο που είναι η καθολική και ισότιμη κάλυψη του πληθυσμού. Αυτό είναι το κρίσιμο στίχημα. Για να γίνει αυτό χρειάζεται ένα αξιόπιστο δημόσιο σύστημα υγείας οργανωμένο με συνέχεια σε όλα τα επίπεδα, στο πρωτοβάθμιο επίπεδο, στο δευτεροβάθμιο, στο τριτοβάθμιο και φυσικά και στη μετανοσοκομιακή φροντίδα. Αυτό το συνεχές λοιπόν προσπαθούμε μέσα σε περιορισμούς δημοσιονομικούς γνωστούς να εξασφαλίσουμε και να βελτιώσουμε τις παροχές προς τον κόσμο. Είναι μια επένδυση, επιτρέψτε μου να πω, και στην ποιότητα υγείας του πληθυσμού της χώρας μας, είναι μια επένδυση στην ποιότητα της λειτουργίας του κοινωνικού κράτους της χώρας, είναι μια επένδυση στην κοινωνική συνοχή, στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων και θα έλεγα και στη δημοκρατία. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο προϋπολογισμός που ψηφίζεται τις επόμενες ημέρες είναι ο τελευταίος των μνημονίων και χωρίς μέτρα για πρώτη φορά. Είναι ο τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός, αλλά και ήδη ο πρώτος χωρίς ούτε ένα ευρώ μέτρα επιβάρυνσης για το 2018. Πάνω λοιπόν από το 1/3 των οικοκυριών στον τόπο μας, αυτοί που το έχουν ανάγκη, θα πάρουν από αυτό το περίσσευμα, το οποίο βγήκε μέσα από τις δυνατότητες που είχαμε, μέσα από τον εξορθολογισμό, την μείωση της πατάλης, την πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αλλά βεβαίως και την αναπτυξιακή δυναμική που έχει αποκτήσει η οικονομία μας, να φτάσουμε στο σημείο εκείνο να έχουμε αυτό το περίσσευμα για να το μοιράσουμε με δικαιοσύνη σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Μετά την τελετή, ο Πρωθυπουργός μετέβη στο γραφείο του στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε συσκέψεις με συνεργάτες του, ενώ υπήρξαν και στιγμές έντασης με συμβασιούχους να προσπαθούν να εισέλθουν στο προάβλιο και τα ΜΑΤ να τους αποθούν.